Πάμε να σας δώσουμε δύο διευκρινήσεις. Με τη βοήθεια του Νομικού Συμβουλίου της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων εδώ στο Ηράκλειο του κυρίου Γιώργου Αράπογλου, σε ό,τι έχει να κάνει με τα καθάριστα οικόπεδα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα ΚΑΕΚ, σε ό,τι έχει να κάνει με τα μπερδέματα, γιατί με διαφορετικές ημερομηνίες, παρατάσεις κλπ, πάρα πολλοί κόσμος έχει μπερδέψει τα πράγματα. Κύριε Αράπογλου, σας ευχαριστώ για τη βοήθεια. Καλημέρα σας, κυρία Δουλγεράκη. Καλημέρα. Να ξεκινήσουμε με αυτή την παράταση μέχρι 30 Ιουνίου για την υποβολή δηλώσεων καθαρισμού οικοπαίδων από τους ιδιοκτήτες που έχει βγει από τον Δήμο Ηρακλείου. Να τα δούμε ένα-ένα όλα αυτά, γιατί εδώ χρειάζεται και ΚΑΕΚ, πρέπει να μπούμε στην εφαρμογή με τους κωδικούς TaxisNet. Εξηγήστε τι είναι αυτό για να πάμε μετά στα καθάριστα οικόπεδα εκτός σχεδίου και να πάμε επίσης και στα εκείνα τα πιστοποιητικά πυροπροστασίας που είναι ένα άλλο θέμα και επίσης έχει δημιουργήσει μπέρδεμα. Στην ουσία να πούμε ότι αφορά ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν οικόπεδα τα οποία βρίσκονται εντός πόλεων και εντός οικισμών, τα οποία τα συγκεκριμένα οικόπεδα στην ουσία είναι ακάλυπτα και δεν έχουν κάποια καλλιέργεια μέσα σε αυτά ή έχουν συνήθως ξερά χόρτα ή κλαδιά και δεν έχουν κάποιο κτίσμα. Αυτοί οι ιδιοκτήτες θα πρέπει στην ουσία να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους και να τα δηλώσουν στην πλατφόρμα που είναι ενεργή αυτή τη στιγμή που μιλάμε και λέγεται ακαθάριστα.gov.gr, και στην εν λόγω πλατφόρμα θα πρέπει να εισέρχεται ο ιδιοκτήτης με κωδικούς TaxisNet και να βάζει τα στοιχεία του ακινήτου του, εφόσον βέβαια βρίσκεται σε επίπεδο Ηρακλείου, μιλώντας στην πόλη του Ηρακλείου, όπου λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο, θα μπορεί να εισάγει και τον αριθμό του ΚΑΕΚ του ακινήτου και να βρίσκει πολύ εύκολα το σύστημα μέσω του κτηματολογίου όπου υπάρχει ταυτοποίηση στοιχείων το ακίνητο του ιδιοκτήτη. Αυτή η δήλωση θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι 30 Ιουνίου του 2024. Από εκεί και πέρα οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σε περίπτωση μη υποβολής δηλώσεως προβλέπεται πρόστιμο της τάξης των 1.000 ευρώ και σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως αυτό που προβλέπεται είναι ποινή φυλάκισης μέχρι 2 ετών και πρόστιμο έως 54.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε, κυρία Δουλγεράκη, ότι όλα αυτά στην ουσία δεν εξυπηρετούν το σκοπό της συγκεκριμένης ρύθμισης, που ο σκοπός της συγκεκριμένης ρύθμισης να πούμε ότι είναι αποβλέπει την προστασία του περιβάλλοντος και όχι στο να δημιουργηθεί μια νέα βιομηχανία προστήμων, πρόστιμα του χιλιάρικου που θα βαρύνουν κάθε χρόνο τους ιδιοκτήτες και στη δημιουργία στην ουσία ενός νέου χαρατσιού για τους ιδιοκτήτες πέραν όλων των άλλων επιβαρύνσεων που έχουν κάθε χρόνο, όπως είναι ο ένφια ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση που υπάρχει, το κτηματολόγιο και οι γνωστές επιβαρύνσεις των ιδιοκτητών. Ούτως ή άλλως το γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και το ξέρει και ο κάθε ιδιοκτήτης ότι η καλή αγελάδα με το όνομα ιδιοκτήτης ακινήτου φαίνεται να αντέχει ακόμα κατά την πολιτεία. Το μέχρι πότε παραμένει βέβαια αναπάντητο, αλλά πάμε να δούμε. Λοιπόν, εάν είσαι εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, ας πούμε, Ηρακλείου, ας το δούμε λίγο έτσι. Εάν είσαι σε εκείνο το σημείο, σε εκεί, το ακίνητό σου, το χωράφι σου, η ιδιοκτησία σου, δεν έχει μέσα κτίσμα και βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου όπου υπάρχει κτηματολόγιο, τότε θα πρέπει να μπεις μέσα με κωδικό TaxisNet, όπως επίσης είπατε, και με ΚΑΕΚ, να μπορείς, το ΚΑΕΚ πρέπει να πάω να το ζητήσω εγώ, πάει το σύστημα αυτόματα μόνο του και βρίσκει το ΚΑΕΚ, πώς γίνεται, μέσα από την πλατφόρμα. Δηλαδή, εάν το επιχειρήσω, θα μου δώσει και ποιο είναι το ΚΑΕΚ μου, κύριε Αράπογλου? Ναι, στην ουσία το σύστημα είναι συνδεδεμένο με το κτηματολόγιο και ο ιδιοκτήτης, εισάγοντας στην ουσία τον αριθμό του ΚΑΕΚ που προβλέπεται, το σύστημα στην ουσία το ταυτοποιεί και κάνει τη διασταύρωση, επιβεβαιώνοντας ότι αυτό το ακίνητο έχει, που αναφέρεται και θέλει να δηλώσει ο ιδιοκτήτης, έχει το συγκεκριμένο αριθμό ΚΑΕΚ. Τώρα, όσον αφορά την περίπτωση που δεν υπάρχει αριθμός ΚΑΕΚ, υπάρχει δυνατότητα
δηλαδή στην περίπτωση που δεν λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο, όπως στο Ηράκλειο παραδείγματος χάρη που λειτουργεί, υπάρχει η δυνατότητα μέσω συντεταγμένων, πατώντας το ιδιοκτήτη. Μισό λεπτό. Μιλάμε πάντα για τα εντός σχεδίου. Άρα στα εντός σχεδίου υπάρχει κτηματολόγιο. Ναι, αλλά στην πόλη του Ηρακλείου, είναι πολύ σημαντικό αυτό, κυρία Τουλγεράκη, να το επισημάνουμε. Η πόλη του Ηρακλείου έχει κτηματολόγιο, δηλαδή λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο Ηρακλείου στα παλιά διοικητικά όρια της πόλης του Ηρακλείου. Παραδείγματος χάρη η Νέα Αλικαρνασσός ή άλλα κοντινά χωριά του Ηρακλείου δεν έχουν κτηματολογικό γραφείο Ηρακλείου, δεν λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο Ηρακλείου για συγκεκριμένες περιοχές, καθώς βρίσκεται στο στάδιο της κτηματογράφησης, στο αρχικό στάδιο της κτηματογράφησης, στο στάδιο της υποβολής των δηλώσεων. Επομένως, οι ιδιοκτήτες που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία δεν θα μπορούν να εντοπίσουν το ακίνητό τους με αριθμό ΚΑΕΚ, καθώς δεν λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο στις συγκεκριμένες περιοχές, δηλαδή στα παλιά διοικητικά όρια της πόλης, πέραν δηλαδή των παλιών διοικητικών ορίων της πόλης του Ηρακλείου, και έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν το ακίνητό τους με συντεταγμένες. Ποιες συντεταγμένες, πού θα τις βρούνε αυτές τις συντεταγμένες? Οι συντεταγμένες αυτές δίνει τη δυνατότητα η πλατφόρμα, πατώντας την επιλογή συντεταγμένες, να μπουν μέσω του συστήματος του κτηματολογίου που υπάρχει χάρτης στην ουσία, ο οποίος εντοπίζει το ακίνητο με βάση από αεροποτογραφία από ψηλά, με βάση το που βρίσκεται, ή αν κάποιος ιδιοκτήτης έχει συντεταγμένες λόγω της υποβολής των δηλώσεων στο κτηματολόγιο ή έχει κάνει κάποιο τοπογραφικό διάγραμμα πρόσφατο, θα μπορεί μέσω των συντεταγμένων να το εντοπίσει. Ωραία. Πρότυπο 687. Πάμε δηλαδή στην εποχή της κτηματογράφησης, όπου με μια ειδική εφαρμογή στο κινητό μας τηλέφωνο πηγαίναμε από γωνία σε γωνία στο δικό μας το χώρο για να δηλώσουμε τα στοιχεία μας, να βρούμε τις συντεταγμένες. Αυτό μου λέτε? Ναι, ακριβώς. Και άρα, από λοιπόν, εκεί και πέρα, όσοι ιδιοκτήτες δεν έχουν συντεταγμένες ή δεν μπορεί να έχουν τη δυνατότητα ή γνωρίζουν έστω και από ψηλά χωρίς συντεταγμένες να μπορέσουν να εντοπίσουν το ακίνητό τους, υπάρχει ο χάρτης αυτός, ο οποίος μπορεί ο ιδιοκτήτης να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο χάρτη, εντοπίζοντας την ουσία, βλέποντας από ψηλά το ακίνητό του, για να μπορέσει να το εντοπίσει έστω και από ψηλά με βάση αεροφωτογραφίες. Ωραία. Αφορά οικοπαιδικούς χώρους οι οποίοι δεν έχουν μέσα κτίσμα. Είμαστε καθαροί πάνω σε αυτό επίσης, γιατί ρωτάνε? Ναι, εκεί όμως υπάρχει μία διευκρίνηση όσον αφορά το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη ρύθμιση, ότι εάν στο συγκεκριμένο ακίνητο που υπάρχει μεν κάποιο κτίσμα, υπάρχουν γύρω από το κτίσμα αυτό ή το οικόπεδο που υπάρχει το κτίσμα ξερά χόρτα ή ξερά κλαδιά ή χώρος στην ουσία τον οποίο κάποιοι επιλέγουν να έχουν στην άκρη κάποια ξερά κλαδιά, και αυτά τα ακίνητα παρόλο που έχουν κάποιο κτίσμα θα πρέπει να καθαριστούν. Δεν μιλάμε όμως για οικόπεδα τα οποία έχουν κτίσμα και ο ιδιοκτήτης γύρω γύρω έχει κάποιες ελιές ή έχει κάποιες καλλιέργειες, κάποιο μποστάνι ή κάποιον κήπο. Αυτοί οι ιδιοκτήτες δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης. Μάλιστα. Η περίπτωση του να υπάρχει κάποιο οικόπεδο και να υπάρχει μέσα κτίσμα και να υποχρεώται ο ιδιοκτήτης να υποβάλει δήλωση στην πλατφόρμα είναι μόνο η περίπτωση όπου κάποιος ο ιδιοκτήτης έχει κάποιο κτίσμα και έχει στο πλάι του κτίσματος κάποια ξερά κλαδιά ή κάποια άλλα ξερά χόρτα τα οποία τα αποθηκεύει πιθανώς για να τα χρησιμοποιήσει, παραδείγματος χάρη, για το χειμώνα το τζάκι ή για κάποια άλλη χρήση. Επόμενη ερώτηση αφορά εσάς από κόσμο ο οποίος επικοινωνεί μαζί μας. Οι άνθρωποι που αυτή την ώρα δεν έχουν ΚΑΕΚ είναι και εκείνοι και πρέπει μέσω της ειδικής πλατφόρμας συντεταγμένες, πρότυπο 687 κλπ, να βρουν τις συντεταγμένες. Εάν δεν τις βρουν ή αν δεν το κάνουν, είναι επίσης εκείνοι οι οποίοι ή μάλλον και εκείνοι θα πληρώσουν πρόστιμο?
Δυστυχώς, ναι, αυτό που προβλέπεται είναι ότι όσοι στην ουσία είναι εκπρόθεσμοι, αυτό που προβλέπει η ρύθμιση είναι η επιβολή προστίμων της τάξης των 1.000 ευρώ. Όμως εδώ, κυρία Δουλγεράκη, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι όλα αυτά είναι παράλογα. Από τη στιγμή που μιλάμε για ένα μέτρο το οποίο αποβλέπει στην ουσία την προστασία του περιβάλλοντος, αυτή η πρόθεση είχε εκφραστεί από την κυβέρνηση, δεν μπορούμε να μιλάμε για ότι η κυβέρνηση έχει αυτή την πρόθεση όταν τα πρόστιμα αυτά είναι ιδιαίτερα τσουχτερά και παράλογα, και εμείς σαν Ένωση Ιδιοκτών Ακινήτων Νομού Ηρακλείου έχουμε ζητήσει να επιβάλλεται πρόστιμο που να είναι αναλογικό με την παράβαση που θεωρητικά θα έκανε ο ιδιοκτήτης ή την αμέλειά του να δηλώσει ότι το ακίνητό του είναι καθαρό και δεν έχει φτερά πόρτα. Κύριε Ραπογλού, είναι καθαρό το μήνυμα το οποίο περνάει η κυβέρνηση ότι δεν κατάφερε να το κάνει με τις δικές της τις πράξεις, κτηματογράφηση, κτηματολόγιο, εξαιτίας των υψηλών τιμών, σε ό,τι έχει να κάνει με παράβολα, με όλα τα υπόλοιπα που χρειαζόταν να πληρώσει, μηχανικούς τοπογράφους κλπ. Και εφόσον όλη αυτή η ιστορία δεν πήγε πάρα πολύ καλά και το ξέρετε εσείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, οι εταιρείες μόνο πληρώθηκαν ουσιαστικά για το έργο το οποίο προσέφεραν, έρχεται να το κάνει με την λέξη πυρασφάλεια, όπως ακριβώς το είπατε στην αρχή, για να κάνει και την κτηματογράφηση όταν σου ζητάει συντεταγμένες πρότυπο ΕΣΓΑ, ΚΑΕΚ και όλα τα υπόλοιπα, έρχεται να το κάνει λοιπόν με τη λέξη ή με τον κωδικό πυρασφάλεια για να καταφέρει να ολοκληρώσει και το κτηματολόγιο και την κτηματογράφηση, αλλά να πάρει και τα χρήματα τα οποία πρέπει να βάλει στα ταμεία. Είναι καθαρό αυτό το οποίο γίνεται? Ακριβώς, και είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθεί ο κόσμος ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το κράτος μετακυλεί την ευθύνη στους δήμους, λέγοντας στους δήμους ότι αυτοί έχουν την ευθύνη να στέλνουν τις ενημερώσεις ή τις ειδοποιήσεις στους ιδιοκτήτες προκειμένου να καθαρίσουν τα ακίνητά τους. Κάτι το οποίο θεωρώ ότι δύσκολα θα εφαρμοστεί και από τους αρμόδιους δήμους, καθώς οι δήμοι, ούτε οι ίδιοι δήμοι έχουν μηχανισμό αντίστοιχο που δεν έχει ούτε το κεντρικό κράτος για να ελέγξει όλα αυτά τα ακίνητα, και είναι ένα μέτρο που στην ουσία αφορά εκατομμύρια ιδιοκτήτες, καθώς στην ουσία οι περισσότεροι και σε επίπεδο Ηρακλείου, ήδη να πούμε ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει εντοπίσει περίπου 1.000 ιδιοκτήτες τους οποίους έχει αποστείλει επιστολή προκειμένου να καθαρίσουν τα ακίνητά τους, και μένει να δούμε στην πράξη πώς αυτό θα εφαρμοστεί. Πάντως αυτό που θεωρώ είναι ότι είναι δύσκολο να εφαρμοστεί και από τους ίδιους τους δήμους, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα όχι μόνο να μετακυλεί το κράτος την ευθύνη στους δήμους, αλλά να μετακυλεί το κράτος την ευθύνη και στους ιδιοκτήτες, στην ουσία λέγοντάς τους ότι έχουν ατομική ευθύνη οι ίδιοι να καθαρίζουν τα ακίνητά τους, και με τον τρόπο αυτό ίσως δημιουργηθεί στο μέλλον μια βιομηχανία προστίμων των 1.000 ευρώ. Πάντως, σαν πρόστιμο Μα για ποιο μέλλον μιλάτε? Θα δημιουργηθεί η βιομηχανία προστίμων των 1.000 ευρώ? Είναι χθεσινό και σημερινό το φαινόμενο αυτό, η βιομηχανία των 1.000 ευρώ? Ναι, αλλά θα μπορούσε να εναρμονιστεί με μια εκπρόθεσμη δήλωση, όπως προβλέπεται στο ε9. Αν κάποιος δεν υποβάλει μια εκπρόθεσμη δήλωση στο ε9, υπάρχει πρόστιμο της τάξης των 100 ευρώ, το οποίο αυτό η συγκεκριμένη διάταξη θα μπορούσε να εναρμονιστεί με τη συγκεκριμένη ρύθμιση για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Και απ' την άλλη, αυτό που ισχύει είναι ότι όσον αφορά το συγκεκριμένο μέτρο, στην ουσία θα έπρεπε να επιτελέσει το σκοπό που θα έπρεπε να επιτελεί, δηλαδή να αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και την πυρασφάλεια. Ωραία. Για όλα αυτά που λέμε, η προθεσμία έχει πάει λίγο προς τα πίσω και είναι μέχρι τις 30 Ιουνίου, δηλαδή του τρέχοντος μήνα, έτσι? Ναι, ακριβώς. Ωραία. Εκείνο που επίσης έχει προκαλέσει ένα μπέρδεμα, διότι υπάρχει μια ημερομηνία για το 2025, είναι για τα ακίνητα που βρίσκονται μέσα σε δάση ή πυρασφάλεια. Ναι, αυτός ο συγκεκριμένος κανονισμός λέγεται κανονισμός προστασίας δασικών ακινήτων, και στην ουσία αφορά ακίνητα τα οποία βρίσκονται μέσα σε δασικές εκτάσεις ή σε
κηρυγμένες δασωτές ή αναδασωτές περιοχές και σε χορτολιβαδικές εκτάσεις, οι οποίες βρίσκονται σε ακτίνα 300 μέτρων από τα όρια των εν λόγω εκτάσεων. Αυτό, ναι μεν, μπορεί να ακούγεται ότι αφορά λίγους ιδιοκτήτες, όμως εάν κάποιος γράψει στη μηχανή αναζήτηση στο ίντερνετ δασικοί χάρτες, όπου είναι αναρτημένοι οι δασικοί χάρτες του προηγούμενου έτους, θα δει ότι στην Κρήτη, παραδείγματος χάρη, σχεδόν όλη η Κρήτη είναι με πράσινο χρώμα, που σημαίνει στην ουσία ότι οι ιδιοκτήτες που πρέπει να προβούν στη συγκεκριμένη δημιουργία τεχνικής εκθέσεως, όπου η συγκεκριμένη τεχνική έκθεση γίνεται από αρμόδιο μηχανικό, που μπορεί να είναι τοπογράφος μηχανικός ή πολιτικός μηχανικός ή δασολόγος ή οποιοδήποτε αρμόδιος μηχανικός, στην ουσία οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες είναι πάρα πολλοί και μιλάμε για χιλιάδες ιδιοκτήτες. Μάλιστα. Τώρα έρχεται ερώτημα πιθανότατα με ανθρώπων οι οποίοι δεν πρόλαβαν από την αρχή να ακούσουν, αλλά κύριε Ράπογλου, παρακαλώ πάρα πολύ να το επαναλάβουμε για άλλη μία φορά. Η παράταση μέχρι 30 Ιουνίου για την υποβολή δηλώσεων καθαρισμού οικοπαίδων από τους ιδιοκτήτες αφορά και εκείνους οι οποίοι είναι εκτός σχεδίου. Αφορά εκείνους οι οποίοι είναι στην ουσία εκτός σχεδίου, αλλά μόνο εφόσον έχουν ακαθάριστα οικόπεδα. Με ξερά χόρτα. Δεν αφορά εκείνο που μπορεί, ναι, να έχει ένα μποστανάκι ή ελιές μέσα στο χωράφι του. Ακριβώς. Όσοι έχουν ένα μποστανάκι ή ελιές ή οποιαδήποτε άλλη καλλιέργεια, δεν αφορά τους συγκεκριμένους ιδιοκτήτες. Μάλιστα. Το αν υπάρχει κτίσμα ή όχι κάνει την διαφορά για τα εκτός σχεδίου οικόπεδα αυτούς τους χώρους. Ναι, στην ουσία υπάρχει διαφοροποίηση όσο αφορά αυτό, καθώς αυτό που είπαμε και πριν είναι ότι όσοι έχουν κτίσματα και έχουν κάποιο μποστάνι ή κάποιες ελιές, παραδείγματος χάρη, ή κάποια αμπέλια, αλλά έχουν μέσα σε αυτό κτίσματα, δεν αφορά τους συγκεκριμένους ιδιοκτήτες. Όμως, εάν στο οικόπεδο υπάρχει κτίσμα... Σε ποια κατηγορία εντάσσονται όμως αυτοί οι άνθρωποι? Αυτοί οι άνθρωποι εντάσσονται στην κατηγορία της υποβολής δηλώσεως για τα καθάριστα οικόπεδα. Μάλιστα. Και σε περίπτωση που υπάρχει κτίσμα, τότε τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Ναι, ναι. Απλά να πούμε, η κυρία Δουλγεράκη, στο προηγούμενο ερώτημα, ότι αφορά μόνο στα, να γίνει η διευκρίνηση αυτή, ότι αφορά μόνο τα ακίνητα που είναι εντός σχεδίου και εντός οικισμών. Γιατί μιλήσαμε πριν για τα εκτός σχεδίου, τα συγκεκριμένα που είπαμε για τα εκτός σχεδίου αφορά μόνο τα ακίνητα που υπάγονται στον κανονισμό πυροπροστασίας και πυρασφάλειας που είναι πλησίων δασικών εκτάσεων. Μάλιστα. Οπότε στην ουσία τα ακίνητα που είναι εκτός σχεδίου και εκτός οικισμών, δηλαδή βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεων και εκτός οικισμών, δηλαδή εκτός των χωριών, να το πούμε πολύ απλά, δεν υπάγονται στην πλατφόρμα για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Μάλιστα. Ωραία. Ας ελπίσουμε ότι βοηθήσαμε λίγο παραπάνω με αυτές τις ερωτήσεις και κυρίως τις απαντήσεις σας τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μπερδευτεί, αλλά επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά ότι ό,τι δεν φτάνει η αλεπούτα κάνει κρεμαστάρια, γιατί υπό τον τίτλο φαίνεται πυρασφάλεια. Αυτή την ώρα προσπαθούμε να πάει καλά το κτηματολόγιο, η κτηματογράφηση και όλα τα υπόλοιπα και να επιβληθούν φόροι πρόστιμα για τα ταμεία και τίποτα περισσότερο, γιατί όλα τα υπόλοιπα μέχρι σήμερα δεν είχαν πάει καθόλου καλά. Και κρατάω αυτή τη δική σας την παρατήρηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις διευκρινήσεις και τη βοήθεια, κύριε Ράπογλου. Καλημέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Μόνο μία τελευταία διευκρίνηση, κυρία Δουλγεράκη, ότι όλοι οι ιδιοκτήτες μπορούν να ενημερωθούν και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας μας, της ενιδανή.gr, και μέσω της ιστοσελίδας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, πομιδά.gr, όπου εκεί μπορούν να δουν αναλυτικά όλες τις απαντήσεις σε όλες τις απορίες και τα ερωτήματα.
Σας ευχαριστώ ιδιαίτερος. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.